Χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Τιμούμε σήμερα αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν και χύσαν το αίμα τους για να αντιμετωπίσουν τον εισβολέα το 1940-1941 και στη συνέχεια στη διάρκεια της εθνικής αντίστασης, τον εισβολέα που συγχρόνως εκπροσωπούσε ολοκληρωτικά καθεστώτα, εκπροσωπούσε τον ναζισμό και τον φασισμό, και παραδειγματιζόμαστε από τους αγώνες τους και στα θέματα τα εθνικά και στα θέματα της καθημερινότητας. Αυτός ο τόπος εδώ, συγκεκριμένος η περιοχή της Θράκης, ο νομός Εύρου, είναι τόπος που έχει ανθρώπους που αγωνίζονται σε δύσκολες συνθήκες, που ξέρουν να αντιμετωπίζουν και τους κινδύνους τους εθνικούς, αλλά και τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Προσπαθούμε η σημερινή κυβέρνηση μέσα από όλες τις δυσκολίες, μέσα από όλα τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν ή τα οποία κληρονόμησε, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις και να σταθεροποιήσει την όλη κατάσταση προκειμένου να ξεκινήσουμε κατά από καλύτερες συνθήκες. Γιορτάσαμε και φέτος την επέτειο του 1940. Φέτος δόθηκε ταυτόχρονα και ένα άλλο νόημα και ένα άλλο μήνυμα. Ταυτόχρονα γιορτάζουμε και τις απελευθερώσεις κάποιων πόλεων, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, και γενικότερα το πνεύμα ομοψυχίας, ενότητας, αντιφασιστικής αλληλεγγύης του ελληνικού λαού. Όλοι ελπίζουμε και δουλεύουμε για να δούμε μια καλύτερη μέρα για την Ελλάδα μας. Ας προσπαθήσουμε λίγο περισσότερο όλοι μαζί και θα έχουμε σίγουρα καλά αποτελέσματα. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Οι αγώνες, οι θυσίες και τα υψηλά ιδανικά των προγόνων μας αποτελούν μεγάλη παρακαταθήκη για μας και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Το παράδειγμα της 28ης Οκτωβρίου του 1940 αποτελεί φάρο σε όλες τις αποφάσεις τις οποίες πρέπει να λαμβάνουμε. Προπάντων η ελευθερία, προπάντων τα ιδανικά, προπάντων ο αγώνας για αυτή τη χώρα. Σήμερα όλοι μαζί πρέπει να είμαστε ενωμένοι στις προκλήσεις. Και οι προκλήσεις δυστυχώς παραμένουν πολλές. Σίγουρα έχουμε εθνική υποχρέωση, ηθική απέναντι σε αυτούς που πέσαν το 40. Επειδή όμως η εθνική μας περηφάνεια έχει πέσει και αυτή εκεί πέρα κάτω, χαμηλά, και πρέπει κάποιοι να τη σηκώσουν, προτείνω να τη σηκώσουν αυτοί που κυβερνάνε αυτή τη στιγμή τη χώρα. Γιατί αν κάνουν το λάθος κι άλλο και δεν τολμήσουν να τη σηκώσουν αυτή την εθνική περηφάνεια εκεί κάτω που είναι, και τότε έρθει η σειρά του λαού, η πληγή που θα ανοίξει θα είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι κρίμα. Χρόνια πολλά σε όλους μας. Το έτος του 40 είναι ένας κορυφαίος σταθμός στην ιστορία της πατρίδας μας. Γεμάτος αυταπάρνηση, γεμάτος ηρωισμό. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες για τη μεγάλη μέρα που ξημέρωσε.